Νομίζω πως ένα από τα αξιοσημείωτα πράγματα που κάνει η τέχνη είναι ότι σε κάνει να αναρωτιέσαι αν αυτό που βλέπεις είναι πραγματικότητα ή όχι. Η τέχνη έχει αυτό το προνόμιο να κάνει ηθελημένα χρήση του ψέματος για να θίξει μια αλήθεια. Κάνοντας τέχνη, είναι ένας τρόπος να αντιληφθώ ότι υπάρχω. Μεγάλωσα σε μια αρκετά συντηρητική οικογένεια, χωρίς διακριτές αναφορές στην τέχνη. Υπήρχαν μόνο κάτι κάδρα στους τοίχους που έφερνε ο πατέρας μου τα ταξίδια. Ως καπετάνιος γύρισε τον κόσμο, αλλά αυτός ο κόσμος δεν ήρθε ποτέ στο σπίτι μας. Μόνο τα αντικείμενα μαρτυρούσαν που πήγε. Δεν μιλούσε ποτέ για τα ταξίδια του. Η μόνη απόδειξη για μένα ότι υπήρξε καπετάνιος ήταν η παρατεταμένη απουσία του από το σπίτι και μια φωτογραφία που στέκομαι δίπλα στην αδερφή μου που τον μιμούμε να καπνίζει, γιατί κάπνιζε σαν φουγάρο. Έχω ζήσει δύο ζωές. Η μία κράτησε όσο ζούσα στο πατρικό μου. Η δεύτερη ξεκίνησε στα 20 μου χρόνια που ξεκίνησα να ζω μόνη μου. Πάντα ένιωθα ότι ζω ανάμεσα. Οι μνήμες μου ως παιδί, τα βιώματα, ο καθοριστικός ρόλος που έπαιξε η καθηγήτρια των καλλιτεχνικών που είχα στο γυμνάσιο, δημιούργησε έναν μονόδρομο για μένα που δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από την τέχνη. Δεν θα χαρακτήριζα τη δουλειά μου αυτοβιογραφική. Σίγουρα όμως διαχειρίζεται στοιχεία που με έχουν καθορίσει. Μ' αρέσει να λέω ιστορίες. Βέβαια είμαι πολύ εσωστρεφής να τις πω με λόγια, οπότε το βίντεο, η φωτογραφία, η ζωγραφική, οι εγκαταστάσεις, όλα αυτά έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο για να πω αυτά που θέλω. Φοβάμαι άλλωστε την έκθεση. Έχω ένα εξαιρετικό ταλέντο να παραμένω αόρατη. Από παιδί είχα μεγάλη αδυναμία στο σινεμά. Έκανα ότι είχα μια κάμερα στο χέρι που κατέγραφε ό,τι έβλεπα. Μ' αρέσει να παρατηρώ τους ανθρώπους. Μπορώ για ώρες να κάθομαι να βλέπω πώς κινούνται, πώς στέκονται, πώς περπατάνε. Η πόλη είναι μια ανεξάντλητη τράπεζα θεμάτων, αρκεί να μπορείς να βλέπεις. Το τι βλέπουμε, σε τι εστιάζουμε, το πώς το καταχωρούμε μέσα μας, τι προσπερνάμε. Νομίζω η εποχή μας λόγω ταχυτήτων υστερεί σε παύσεις για παρατήρηση. Αυτό που με ενδιαφέρει ωστόσο είναι το πώς παρεμβαίνει το παρελθόν στην πόλη. Μια πόλη θέλει να προβάλλει την ιστορία της, άρα το παρελθόν της. Το ζήτημα όμως είναι αυτό το παρελθόν σε τι βαθμό μας εμποδίζει να σταθούμε αυτόνομα στο παρόν. Πολλές φορές σκέφτομαι ο ιστορικός του μέλλοντος τι θα παρατηρήσει σε μας. Τι είναι αυτό που θα κληροδοτήσουμε στην επόμενη εποχή. Τι φτιάχνουμε τώρα. Αυτό που βλέπω στην ενήλικη μου ζωή κυρίως είναι ότι ζω σε μια χώρα που για πάνω από μια δεκαετία βρίσκεται σε οικονομική κρίση με φοβερό αντίκτυπο σε κοινωνικό επίπεδο, αλλά επιδιώκει να προβάλλει μια βιτρίνα ευζωίας και ότι το προβληματικό της κομμάτι ανήκει στο παρελθόν, το οποίο είναι απολύτως ψευδές. Και φυσικά η ανησυχία και η ανασφάλεια κλιμακώθηκαν με την πανδημία. Μεταβλήθηκαν ευνίδια όλα όσα θεωρούσαμε μέχρι τώρα δεδομένα. Έπρεπε να μάθουμε να ζούμε αλλιώς.
σκέφτομαι συχνά τους μηχανισμούς που έχει φύση, όπου η αλλαγή και η κίνηση είναι αδιαμφισβήτητα στοιχεία, ενώ εμείς επιδιώκουμε τη σταθερότητα για να νιώσουμε ασφαλείς. Μία ρουτίνα που θα κρατάει σταθερή την τροχιά. Στα στάδια της δουλειάς μου, όλα διαρκώς μεταβάλλονται και μοιραία μετακινούμε κι εγώ μαζί τους, με έναν τρόπο που δεν μπορώ να το κάνω στην πραγματική μου ζωή. Νομίζω πως γι' αυτό ασχολούμαι με την τέχνη, για αυτή την επινόηση που προσφέρει. Πώς αλλιώς άλλωστε να αντέξει κανείς τον πόνο, την ασχήμια, την οσιρότητα, και έχουμε αποκτήσει μεγάλη ανοχή σε όλα αυτά. Και όχι μόνο. Όλες αυτές οι φιγούρες φτιαγμένες μία-μία στο χέρι έχουν αρχικά μία κοινή όψη. Παρατηρώντας όμως στενά, καμία δεν μοιάζει με την άλλη. Ήταν μια προσπάθεια να προσεγγίσω την ατομικότητα μέσα στο συλλογικό. Κάτι στατικό και την αντίθεση που έχει όταν αλλάζει το περιβάλλον γύρω. Με κινητοποιούν πολύ οι κατασκευές και είναι και ο λόγος που ξεκίνησα να κάνω εγκαταστάσεις. Ο πατέρας μου επισκέβαζε τα πάντα στο σπίτι. Αν ερχόταν ένας τεχνικός, πράγμα σπάνιο, ήταν γιατί απουσίαζε. Οπότε έμαθα κι εγώ δίπλα του να μαστορεύω τα πάντα. Στην δεύτερη ατομική μου έκθεση έπρεπε να κατασκευάσω ένα δωμάτιο μέσα σε ένα άλλο δωμάτιο, χτισμένο με γυψοσανίδες. Φυσικά δεν σκέφτηκα να φωνάξω τεχνικό γι' αυτό. Το αίσθησα μόνη μου, δουλεύοντας για 6 μέρες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όση ώρα το έκανα αυτό, ήμουν αυτό το παιδί που μαστορεύαμε μαζί με τον πατέρα μου. Η δουλειά μου έχει κυρίως ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, με αναφορές στην αρχιτεκτονική. Ζούμε σε ένα σώμα, του οποίου ένα κομμάτι είναι κοινωνικά κατασκευασμένο. Πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το σώμα? Πώς αντιλαμβανόμαστε τη θέση μας μέσα στο πλαίσιο? Τι ρόλο επιλέγουμε να έχουμε? Ποια είναι η συμμετοχή μας με τις δυνατότητες που μας δίνει αυτό το πλαίσιο? Η σχέση όλων αυτών είναι πολύ ρευστή. Οι εγκαταστάσεις είναι έργα που ενσωματώνονται στον χώρο και εξαρτώνται από αυτόν. Το Blind Visitor είναι μια εγκατάσταση όπου ο θεατής, για να δει το έργο, έπρεπε να ακολουθήσει μια διαδρομή μέσα στο σκοτάδι που τον οδηγούσε πάνω στη σκηνή ενός αμφιθεάτρου. Εκεί μπορούσε να διακρίνει μια φιγούρα να εωρείται πάνω από τις άδειες θέσεις των θεατών. Η σκέψη γύρω από αυτό είχε να κάνει με τη συμβατικότητα που ένας θεατής προσεγγίζει ένα έργο. Ήθελα να βάλω τον θεατή μέσα στο έργο, να γίνει ο ίδιος υποκείμενο της θέασης. Πώς προσεγγίζεις το ενδιαφέρον του θεατή? Και μάλιστα σε μια εποχή με τόσο κορεσμό εικόνας. Τουλάχιστον έχουμε απαλλαγή από αυτή την ιδέα του να πρωτοτυπήσουμε, γιατί όλα έχουν γίνει. Εγώ μπορεί να έχω την προσοχή μου εστιασμένη σε ένα έργο για μήνες και να το δει ένας θεατής και να το προσπεράσει. Δεν είναι δεδομένο ότι θα μπορέσω να επικοινωνήσω το έργο μου. Γιατί άλλωστε κάνει κάποιος τέχνη αν δεν έχει στόχο να αλληλεπιδράσει με τους ανθρώπους? Απ' την άλλη μεριά, ο θεατής μπορεί να μην σκεφτεί αυτά που σκέφτηκα εγώ την ώρα που το έφτιαχνα. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος σε αυτό που σκέφτηκε. Το μόνο που έχει σημασία είναι ότι κάτι κινητοποίησε τη σκέψη του. Σε κάποια πρώιμα στάδια της δουλειάς προσπαθώ να μην βάζω πολύ σκέψη σε αυτά που κάνω. Υπάρχει πάντα μια γενική ιδέα, αλλά όταν πάρει μια πιο συγκεκριμένη μορφή θα συγκροτήσω το περιεχόμενο. Σίγουρα οφείλω να καταλάβω τι κάνω.
κόρη μου θα είναι. Έχω σχεδόν πάντοτε μαζί μου μία φωτογραφική μηχανή και ένα σημειωματάριο. Ιδανικά, θα ήθελα με ένα ανοιγοκλείσιμο του πλεφάρου να μπορώ να αποθηκεύω αυτό το κάδρο που δεν έχω προλάβει να καταγράψω. Πολλές ιδέες μένουν στα χαρτιά, αλλά η ιδέα από μόνη της δεν λέει τίποτα. Για να γίνει έργο, θα πρέπει αυτή η ιδέα να χτιστεί ως προς το περιεχόμενό της και να συγκροτήσει μία εικόνα. Η δε απόσταση από την ιδέα μέχρι την εκτέλεση του έργου είναι τεράστια. Ο βιοπορισμός ενός καλλιτέχνη στην Ελλάδα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Βασική πηγή εισοδήματος για μένα εδώ και 20 χρόνια είναι η λήψη στο μοντάζ, παραγωγή βίντεο. Πολλές φορές τα έξοδά μου τα έχουν καλύψει παραγγελίες με θεματολογία που δεν θα την επέλεγα ποτέ. Παίρνω πάντα πολύ σοβαρά μία ανάθεση. Η ανάθεση έχει ευθύνη. Έχω δουλέψει πολύ με φωτογραφία δρόμου. Ποτέ δεν ήταν σκηνοθετημένη, αλλά δεν ήταν και τυχαία. Πρέπει το κάδρο να εξυπηρετεί αυτά που θέλω να πω. Και επειδή γνωρίζω πόσο επηρεασμένη είμαι από τον κινηματογράφο που μελετώ χρόνια, προσπαθώ οι εικόνες μου να μην παραπέμπουν σε κινηματογραφικά στυλ, αλλά να είναι αυτόνομες από μόνες τους, σαν μια τομή στο χρόνο, με δική τους αφήγηση και όσο το δυνατόν καθαρό νόημα. Και να μην χρειάζεται ένα συνοδευτικό κείμενο που θα την πλαισιώνει. Βέβαια, υπάρχει κίνδυνος να γίνω προφανής, αλλά νομίζω το προτιμώ από το να είμαι ελλιπής νοηματικά. Αντιλαμβάνομαι την τελεία ως την καταγραφή μιας στιγμής, σαν να είναι ένα σημείο αναφοράς που έχει χρονική ακολουθία. Με ενδιαφέρει η ακολουθία όλων αυτών των σημείων περισσότερο, που δημιουργεί ένα ρυθμό, όχι τόσο η δημιουργία μιας αναγνωρίσιμης μορφής. Πολλές φορές επιλέγω υλικά ευτελή για τη δουλειά μου, με αποτέλεσμα τα έργα να γίνονται ευάλωτα στη φθορά του χρόνου. Συντελούνται μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο και σημασία έχει η πράξη τη δεδομένη στιγμή και όχι τόσο η διατήρησή της. Μάλιστα, σε μία πρόσφατη εκαθάριση που έκανα στο πατρικό μου, βρήκα τα περισσότερα κατεστραμμένα από την υγρασία. Έχω φωτογραφίες που αποδεικνύουν ότι υπήρξαν, αλλά εν τέλει τον καθοριστικό ρόλο τον έπαιξε η φθορά. Δεν ξέρω πόσο εξοικειωμένοι είμαστε με την έννοια της φθοράς και με αυτό το σαρωτικό πέρασμα που κάνει στα πάντα. Αυτή η σωρή των αποσυρμένων υλικών με μαγνητίζουν και με τρομάζουν ταυτόχρονα. Έχει κάτι απόκοσμο αυτή η συσσόρευση. Αυτά τα στοιχεία που υπήρξαν κάποτε λειτουργικά, τώρα στηβάζονται ως ξεπερασμένα. Αν τα απομονώσει κανείς, θα δει ότι ανάμεσά τους υπήρξαν πράγματα που ενίσχυαν την προσωπική ευημερία, που βελτίωναν το βιωτικό επίπεδο, το ζήτημα της υπερκατανάλωσης, ένα τεράστιο ζήτημα, κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό ζήτημα, με ανυπολόγιστη συνέπειες για το περιβάλλον και για τον ίδιο τον άνθρωπο. Η δουλειά αυτή έχει να κάνει ακριβώς με την διαταραχή του φυσικού περιβάλλοντος λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας, που έχει ως αποτέλεσμα την κλιματική αλλαγή, όλο αυτό όμως δοσμένο μέσα από το πρίσμα των αγροτικών καλλιεργειών που απειλούνται παγκοσμίως και φυσικά επηρεάζονται άμεσα από την κλιματική αλλαγή. Προσπαθώ να καταπιάνομαι με το έργο που δουλεύω, έστω και για λίγη ώρα κάθε μέρα, έτσι ώστε να διατηρώ μια συνέχεια με αυτό που συνέβη την προηγούμενη μέρα. Δουλεύω πάνω σε ένα βίντεο τους τελευταίους μήνες με θέμα την πέτρα.
αυτό το απόλυτα θεμελιώδες δομικό στοιχείο και τόσο αυτονόητα δεδομένο, το οποίο μας περιβάλλει, πατάμε σε αυτό, κατοικούμε σε αυτό, το κουβαλάμε. Με ενδιαφέρει ο μετασχηματισμός και η αλλίωση που υφίσταται η πέτρα στο φυσικό της περιβάλλον. Σε τι βαθμό μας επηρεάζει αυτός ο μετασχηματισμός? Επηρεάζεται λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης? Απειλεί κομμάτι και της δικής μας ύπαρξης? Με ενδιαφέρει και μεταφορικά η αντιστοιχία του λίθου με τη λίθη. Η λίθη ως κατασκεύασμα. Αυτό που κάνει συχνά η λίθη, που δομεί για εμάς ένα νέο περιβάλλον για να κατοικήσουμε στο παρόν. Όπως το ομώνυμο ποίημα του Μαβίλη, η λίθη, όπου καλοτυχίζει τους νεκρούς που έχουν πιει το νερό της λισμονιάς για να μην θυμούνται τα βάσανα της επίγειας ζωής. Με απασχολεί πολύ το πώς αντιλαμβανόμαστε το παρελθόν και το πόσο μας καθορίζει. Πιστεύω ότι οι μνήμες ανακατασκευάζονται. Για παράδειγμα, όταν αφηγούμαστε μια ιστορία σε διαφορετικούς χρόνους και σε διαφορετικούς ανθρώπους, θα δούμε ότι η αφήγησή μας είναι πάντα διαφορετική. Γενικά, η ιδέα του παρελθόντος πιστεύω ότι έχει πολλά περιθώρια να κατασκευαστεί. Δεν ξέρω πόσο ακριβείς μπορούμε να είμαστε με πράγματα τα οποία έχουν παρέλθει. Θυμάμαι πράγματα που δεν είμαι σίγουρη αν τα έχω ζήσει ή όχι.